Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Ελπίζω να είστε καλά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε το θέμα που ούτως ή άλλως ήταν προγραμματισμένο για σήμερα, για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, να με δύο λόγια και για τα δύο πρόσωπα που ήρθαν στον Παναθηναϊκό, θα ήθελα να πάρω μερικά δευτερόλεπτα και να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την ανταπόκρισή σας. Περάσαμε εσείς τις 5.000 subs, και για μένα είναι κάτι το υπέροχο, κάτι το καταπληκτικό. Ε, εδώ να είμαστε καλά όλοι και σιγά σιγά το, η κοινότητα θα μεγαλώνει και θα ανθίζει περισσότερο και θα φέρνουμε καινούριο, καινούριο κόσμο που αγαπάει τον μπάσκετ. Πάντα σας δίνω το λόγο μου ότι εδώ πέρα θα τα λέμε έτσι όπως είναι αμερόληπτα διότι αυτό λείπει από την τηλεόραση και από το YouTube. Η αμεροληψία και η αντικειμενικότητα. Αυτό. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο γιατί ξέρω ότι περιμένετε το θέμα αυτό. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για Ματ Τόμας και Δημήτρη Αγραβάνη. <Τοχελη> Ματ Τόμας, λοιπόν και Δημήτρης Αγραβάνης. Πάμε να δούμε λοιπόν τι πήρε ο, ο... ο... ο Παναθηναϊκός. Και όταν λέω τι πήρε ο Παναθηναϊκός εννοώ τι ακριβώς θα προσφέρει και τι μπορεί να προσφέρει ο Ματ Τόμας στην ομάδα του Ράντονιτς. Για πάμε λίγο. Εδώ βλέπουμε την, το site του Eurohoops και την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού της είδηση της απόκτησης του Ματ Τόμας από τον Παναθηναϊκό. Ο Ματ Τόμας λοιπόν είναι ένας, ένα κλασικό διάρρη σουτέρ, ε, off-screen shooter και spot-up shooter, είναι ένα παίκτη ο οποίο ξεκίνησε από το. Νομίζω στο Wisconsin έπαιξε high school και μετά στο Iowa State. Ε, ήρθε στην Ευρώπη, ήταν undrafted. Ήρθε στην Ευρώπη, ε, στην οποία αγωνίστηκε στην Ισπανία με αποκορύφωμα σε δύο ομάδε. Με την δεύτερη να είναι η Βαλένθια και με την οποία κατέκτησε το Eurocup. Ε, νομίζω στο τελικό με την Alba, αν δεν κάνω λάθο. Αυτή η καριέρα που έκανε στην Ισπανία τον οδήγησε στο NBA όπου έπαιξε για τρεις ομάδες αν δεν κάνω λάθος στο Toronto, στη Utah και στο Chicago με αυτή τη σειρά. Το Chicago ήταν η τελευταία του ομάδα και έρχεται λοιπόν να ενισχύσει τον Παναθηναϊκό. Ποια είναι τώρα τα υπέρ και τα κατά του Ματ ε, Thomas Ο Ματ Τόμας όπως, όπως είπα είναι ένας off screen και spot up shooter. Ε, δηλαδή είναι ένας παίκτη ο οποίος μπορεί να σου κάνει πολύ μεγάλη ζημιά γιατί έχει εξαιρετικό shoot τριών πόντων από screen, βγαίνοντας, παίρνοντας screen ή ε, ακροβολισμένος. Η αγαπημένη του γωνία είναι όπως επικυθόμαστε η αριστερή γωνία στην οποία πάρα πολλές φορές θα τον δείτε να βρίσκεται και να περιμένει κάποιο σουτ. Τώρα, για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να εκμεταλλευτεί όλη αυτή την ικανότητα που έχει ο Μάτ ...και το σκοράρισμα του... ...θα πρέπει να τον βοηθήσει. Και αυτό είναι θέμα του προπονητή του Ράντονιτς. Γιατί, γιατί ο Τόμας είναι ξαναλέω... ...off screen και spot up shooter. Που σημαίνει τι. Σημαίνει ότι... ...αν θέλεις να πάρεις πολλούς πόντους από τον παίχτη αυτόν... ...θα πρέπει να τον βοηθήσεις να σουτάρει ελεύθερος. Να παίρνει shoot ή τουλάχιστον να παίρνει shoot υπό καλές προϋποθέσεις έχει και άλλε αρετέ. Δεν είναι ένα παίκτη στατικός ο οποίο βιδώνεται σε ένα σημείο. Έχει πολύ καλή κίνηση. Μπορεί να γυρίσει, να, κάνει, να δουλέψει στι περιστροφέ, να βγει μέσα από ένα και από δύο screen για να σουτάρει. Μπορεί να πάρει ένα mini screen και να βγει να σουτάρει στην πλάτη του συμπέχτη του. Αλλά ε, θα πρέπει όμω να τον βοηθήσουν και οι υπόλοιποι τη ομάδα. Ε, δεν μπορεί να τον παρατήσει με την μπάλα στα χέρια για να παίξει Άιζο. Δεν είναι παίχτη Άιζο. Σε συνδυασμό με το Άιζο παιχνίδι του Μπέικον uh, μπορεί ο Παναθηναϊκός να βρει λύσεις από την περιφέρεια με τον Μπέικον να έχει αυτή την δυνατότητα δηλαδή να μπορεί να ελευθερώσει άλλους παίχτες ο Μπέικον με το διεσδυτικό παιχνίδι που έχει με το slashing παιχνίδι που έχει μπορεί να μαζεύει παίχτες πάνω του και να μπορεί να σπάει την μπάλα έξω με τελικό αποδέκτη τον Τόμα, uh, ο οποίο ελεύθερος μπορεί να σου κάνει τεράστια ζημιά πολύ μεγάλη ζημιά είναι ένα παίκτη ο οποίο ακόμα και στι κακέ του βραδιές θα σου βάλει πόντου και είναι ένα παίκτη ο οποίο σου τάρει συνεχώ. Δεν έχει θέμα δηλαδή ε, ούτε ψυχολογικό ούτε τίποτα. Είναι 28 χρονών, είναι στο prime του, είναι ένα φτασμένο παίκτη, ξέρει ακριβώ τι μπορεί να προσφέρει μέσα στο γήπεδο. Τα κατά του Ματ Τόμα είναι η άμυνα κυρίω. Ε, και δηλαδή στο άλλο μισό του γηπέδου αλλά νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει και στην άμυνα μπορεί να βελτιωθεί λίγο στην άμυνα μπορεί να μπει λίγο στην ψυχολογία του Παναθηναϊκού που είναι να παίζουμε πρώτα πάρα πολύ καλή άμυνα και ο Ράντονιτς αυτό νομίζω θα τον βοηθήσει και θα, θέλει, θα του περάσει ακριβώς αυτό που θέλει και ο ίδιος στις δηλώσεις του είπε ότι έρχεται με πολύ μεγάλη όρεξη στην Euroleague εφόσον έχει εκπληρώσει το όνειρό του να παίξει στο NBA και προτίθεται να δουλέψει στις αδυναμίες του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια πρέπει να το δούμε και στο γήπεδο. Ξαναλέω λοιπόν ο Μάτ Τόμας είναι μια εξαιρετική λύση για τον Παναθηναϊκό αρκεί να βοηθηθεί. Δηλαδή αν τον παρατήσουν όπως τον, τον Γκριγκόνης, δεν θα μπορέσει να αποδώσει ο Τόμας και δεν θα φταίει ο Τόμας για το αν δεν αποδώσει. Λοιπόν, ο Δημήτρη Αγραβάνη είναι 2-8, αν δεν κάνω λάθο. Και είναι το 4 το οποίο ήθελε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή είναι ένα παίκτη που πονούσε σε αυτή τη θέση ο Παναθηναϊκός είναι ο Δημήτρη Αγραβάνη Ματία Λεσόρ. Όχι, δεν είναι Ματία Λεσόρ. Αλλά περίμενε κανένα να βρει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή παίχτη το επίπεδο του επίπεδου του Ματία Λεσόρ. Υπάρχει άλλο παίκτη το το του Euroleague του επίπεδου του Ματία Λεσόρ. άντε άλλοι ένα-δύο. Δεν υπάρχουν εκεί παίχτε. Άρα λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστέ, αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή και υπό αυτέ τι συνθήκε, αυτό το χρονικό διάστημα δηλαδή, αυτό το χρονικό σημείο, η προσθήκη του Αγραβάνη είναι κάτι πολύ θετικό. Γιατί, γιατί ο Δημήτρη Αγραβάνη είναι ένα παίχτη ο οποίο μπορεί να μην είναι ο super κινητικό, μπορεί να μην είναι super ταλαντούχο στην, στην επίθεση, όμω κάνει αυτό που θέλει ο Παναθηναϊκό. Παίζει κοντά στο καλάθι, παίζει άμυνα, βάζει το κορμί του και ξέρει τα στοιχειώδη, να τελειώνει δηλαδή ε, την πάρα στο καλάθι. Και μπορεί και να αποστάρει κιόλα. Που επίση εκεί έχει θέμα ο Παναθηναϊκό. Παίχτε δηλαδή να αποστάρουν. Οπότε λαμβάνοντας όλες, όλα τα δεδομένα υπόψη, θεωρώ ότι η προσθήκη του Αγραβάνη ήταν σοφή και σωστή. Τώρα, τα προβλήματα συμπεριφορά, τα προβλήματα προσωπικότητα και τα διάφορα προβλήματα τα οποία έχει βγάλει στο παρελθόν ο είναι ε, δευτερεύουσα σημασία. Διότι εκτό από το γεγονό ότι και ο ίδιο στι δηλώσει του λέει ότι έχει οριμάσει ω γιατί οι δηλώσει του κάθε παίχτη και κυρίω όταν πρόκειται για μια τέτοια περίπτωση έχουν πάντα σημασία. Άρα λοιπόν οι δηλώσει αυτέ του Αγραβάνη ότι έχει οριμάσει σαν παίχτη και η νοοτροπία του είναι διαφορετική και διάφορα τέτοια θέλει να μα πει ότι. Θέλουν να μα πούν ότι αυτέ οι δηλώσει ότι. Πώ να το πω, ότι οκ, okay, μην ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά. Ε, για τον Αγραβάνη είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή. Είναι ίσω η τελευταία ευκαιρία στην καριέρα του, διότι βρέθηκε χωρί ομάδα, για περισσότερο δικό του, με περισσότερο δικό του φταίξιμο ε, κατέληξε στο περιστέρι και ε, θα έλεγα ότι έκανε τα πάντα για να μπορέσει να αποδεσμευτεί από το περιστέρι και να παίξει τον Παναθηναϊκό. Δεν υπήρχε όψιον να φύγει ο Αγραβάνης από το περιστέρι. Όμως και προς τιμή του και ο Σπανούλης και το περιστέρι δεν τον εμπόδισε γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ο κυρίω ο Σπανούλη ότι δεν μπορεί να κρατήσει ένα παίχτη στο ρόστερ σου όταν αυτό δεν θέλει να παίξει για την ομάδα πλέον. Και όταν έχει το μυαλό του, το μυαλό του αλλού. Οπότε νομίζω ότι και το Περιστέρι και ο Παναθηναϊκός ενήγησαν σωστά. Λοιπόν, αυτό λοιπόν τώρα που α, μένει είναι η ενσωμάτωση των παιχτών αυτών των δύο στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Να μπουν στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, να δουλέψουν μαζί με του υπόλοιπου παίχτε, γιατί ο Παναθηναϊκός χρειάζεται χημεία. Χρειάζεται όσο το δυνατόν περισσότερο γρήγορα να διαμορφώσει ένα κορμό με τον οποίο να δουλεύει μέρα με τη μέρα. Γιατί, και γι' αυτό έχω κρατήσει αυτό εδώ, γιατί υπάρχει λόγο που το κράτησα. Η ατάκα αυτή που είπε ο Δημήτρη Ιτούδη είναι η πιο αληθινή ατάκα. Ο Δημήτρη Τούρσε χθε, μετά τη συντριβή της ομάδα του από τον Ολυμπιακό, είπε φανταστική. μέσα σε άλλα που έχει πει για τον Ολυμπιακό, γιατί έπλεξε το εγκόμιο του Ολυμπιακού και είναι πολύ ε, στα, στα πολύ υπέρ του αυτό, διότι δεν μίλησε. δεν ήταν, δεν ήταν πικρόχολο. Λοιπόν, είπε λοιπόν, φανταστική ομάδα Ολυμπιακό χτίζεται εδώ και τρία χρόνια. Αυτό που λέει ο κόουτσι τούδη είναι τρομερά σημαντικό. Αυτό είναι ο στόχο του Παναθηναϊκού. Να πιάσει έναν κορμό, να τον διαμορφώσει, να ξεσκαρτάρει του παίχτε. Θυμάστε από την αρχή τη σεζόν το είπαμε. Δεν θα είναι αυτό το ρόλο του Παναθηναϊκού. Θα φύγουν δύο και τρει παίχτε. Το είχαμε πει. Το συζητάγαμε. Σα το είχα πει. Αυτό λοιπόν γίνεται τώρα. Να διαμορφώσει λοιπόν ένα κορμό, να, ξέρει, να ξέρουμε όλοι, να ξέρουν όλοι με ποιου θα, ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα δουλέψουν και να αρχίσει να γίνεται αυτή η ομάδα Εκτό από ομάδα και μια παρέα και μια οικογένεια. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει. Δεν χρειάζεται να κυνηγάει συνεχώ Έλληνε παίχτε. Αυτή τη στιγμή οι Έλληνε παίχτε υστερούν. Δεν είναι η παλιά φουρνιά. Δεν είναι η, φα... η φουρνιά του 2005 να πει ότι θα κάνω ελληνικό κορμό, να φέρω όλου του Έλληνε μαζεμένου, όπω και κάνει η ΑΕΚ, α πούμε, στην δεκαετία του 2000. Δεν υπάρχουν τόσο πολύ μεγάλα ονόματα αυτή τη στιγμή. Μπορεί να, διμήνει, να γίνει οικογένεια αυτή και η παρέα μια ομάδα που δεν έχει τόσου πολλού Έλληνε. Η προσθήκη του Αγραβάνη όμω είναι και εκεί θετική. Για την Έλληνα. Οπότε λοιπόν αυτό χρειάζεται να κάνει ο Παναθηναϊκός, Να φέρει παίχτε, να δουλέψει, να του βοηθήσει και να χτίσει ένα κορμό στον οποίο να δουλέψει δύο και τρία χρόνια. Και τότε θα αρχίσει να δουλεύει σαν καλοκουρδισμένο ρολόι, σαν μια καλολαδωμένη μηχανή, θα έλεγα, το, η πεντάδα και το, όλο το βασικά το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Αυτό έκανε ο Ολυμπιακός και δεν είναι βέβαια το κάνει μόνο ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η συνταγή για κάθε σοβαρή ομάδα μπάσκετ που θέλει να πετύχει σε ψηλό επίπεδο. Κορμός, δουλειά και μετά από ένα διάστημα αρχίζει αυτή η ομάδα να βγάζει τι δυνατότητε τη στο παρκέ. Οπότε και πάλι λοιπόν πάρα πολύ καλέ οι προσθήκε του Παναθηναϊκού, πάμε μέσα πάρα πολύ καλές οι προστίκες του Παναθηναϊκού είναι νομίζω εκεί που πονούσε και απλά χρειάζεται ξανά λέω βοήθεια από τον Πάγκο και χρόνος για να μπορέσουν να ενσωματωθούν κυριολεκτικά, όχι μόνο τυπικά στο ρόστερ και να μπορέσουν να αποδώσουν τα καλύτερα. Αυτά. Απόψε θα τα πούμε μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη. Είναι ένα πολύ δυσκολό παιχνίδι. Ε, από ό,τι ξέρω πονήτηκα δεν θα είναι στο, στην αποστολή και είναι πολύ μεγάλη απώλεια ε, αυτό. Ε, αλλά είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός πλέον κοιτάει σε βάθος χρόνου. Αυτά. Χαιρετώ.